Και προχωράμε, αλλάζουμε σελίδα, μένουμε σε αυτά. Από εκεί και πέρα, ό,τι εξέλιξη έχει ο Άγγελος Βουράκης, είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Να πάμε λίγο στα χθεσινοβραδινά, να αλλάξουμε διάθεση. Να πάμε λίγο στο θέατρο, που είναι κάτι λαμπερό. Αρχίζουν οι πρεμιέρες σιγά-σιγά, ζεσταίνεται το κέντρο της Αθήνας. Το Σώσε επέστρεψε. Ζεσταίνεται το κέντρο της Αθήνας, ωραίος τίτλος. Στο Παλάς, το θέατρο Παλάς. Στο Σώσε, η Σοφία Ραυτοπούλου ήταν εκεί, μας μίλησαν. Μας καλοϋποδέχτηκαν, όχι όλοι. Υπήρχε και μικρός εκνευρισμός, θέλω να πω. Από το θέατρο Παλάς, τι είναι αυτά που λες? Όχι, από κάποιον που βρέθηκε μπροστά στην κάμερα. Ξανασυναντηθήκαμε, ξανακάναμε και φέτος την παράσταση αυτή που είχε τόσο επιτυχία. Δεν είχαμε κάνει πέρσι επίσημη, τη φυλάγαμε για φέτος. Μία από τις κεντρικές οδηγίες που έδωσα εγώ στους συναδέλφους, παύλα ηθοποιούς, παύλα αγαπημένους μου φίλους, είναι ότι φέτος, παιδιά, για αυτές τις 20 αποκλειστικά παραστάσεις που θα κάνουμε, μπορούμε να απελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και λάθη. Και να μην γίνει σωστά. Και να κάνουμε και μια σκηνική μπούρδα, επειδή μόνο και μόνο την ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή, να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος, που ήταν καταρχάς να χαρούμε μετά από 2 χρόνια δύσκολα, να χαρούμε εμείς. Μίλησες και για την απεξάρτησή σου από το αλκοόλ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό? Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα που έπινε αλκοόλ παραπάνω από το συνηθισμένο, ας πούμε, από 1-2 ποτά αυτό. Δεν ήμουν ποτέ εξαρτημένος. Πώς αντιμετώπισαν οι θαυμάστριες την επάνωδό σου στην νύχτα? Θαυμάστριες τώρα και εσύ, κάνω κοκκινίζω. Δεν είμαι ο Ρουβάς, ούτε Αργυρός. Ναι, εντάξει. Η καλή σας φίλη Δέσποινα Βανδύ είπε ότι με τον Βασίλη Μπισμπίκη της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Εσείς που τους έχετε ζήσει, ισχύει κάτι τέτοιο? Πώς τους λέτε? Αφού σας τα είπε η Δέσποινα, εγώ τι να σας λέω. Άλλος συνάδελφός σας, ο κύριος Κουρής, έχει κοπεί προώρα η εκπομπή του στην ΕΡΤ που έκανε το τηλεπαιχνίδι. Αισθανθήκατε κατά κάποιο τρόπο ταύτιση με όλο αυτό που συνέβη? Λόγω της παιδιάς δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι ενημερωμένη. Πραγματικά λυπάμαι όταν κάτι ολοκληρώνεται προώρα. Τώρα, το κανάλι αποφάσισε ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί και είναι δικαίωμά του να. Δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά δεν θεωρώ με τίποτα ότι 4 χρόνια που ήμουν εκεί, ότι θεωρώ ότι μου έχουν κόψει την εκπομπή. Η τηλεόραση σας λείπει? Όχι, δεν μου λείπει. Είμαι πολύ καλά. Θα μπορούσαμε όμως να σας δούμε σε κάποια σειρά? Είναι κάτι το οποίο θα σας ενδιαφέρει? Θα με δείτε και εμένα. Στη σκηνή εμφανίζομαι στο έργο μέσω βίντεο. Και κάνω τη μαμά του Τάκη Ζαχαράτη. Μεγάλωσα. Ποιο μπορώ να κάνω μια μαμά? Και κάνω τη μαμά του Τάκη. Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει δεχτεί κλήτευση για να παραστεί ως μάρτυρα στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Το έχετε συζητήσει? Γιατί σήμερα δεν βρέθηκε στο δικαστήριο? Είναι κάτι το οποίο το έχει συζητήσει μαζί σας που είσαστε και συνάδελφοι? Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει που είμαστε και συνάδελφοι. Θα παραστεί όμως. Η Ζέτα δεν απέφυγε πολύ. Κύριε Μπιμπίλα, έχετε μιλήσει καθόλου με την Τζέννη Διαγούπη, διότι μια μάρτυρα στη δίκη Φιλιππίδη υποστήριξε ότι ενώ δούλευε σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ, πολλοί καλεσμένοι, μέσα σε αυτούς και η Τζέννη Διαγούπη, ζητάγαν την απόλυση. Αυτό για να το λέει κάποιος πρέπει να έχει μια απόδειξη. Επίσης, πιστεύετε ότι κάποιος από εμάς τους ηθοποιούς και έχει τη δύναμη να διώξει κάποιον από μια εκπομπή? Είπατε πρόσφατα ότι χάσατε την ευκαιρία να κάνετε καριέρα στο εξωτερικό. Σε παρακαλώ, δεν θα το κάνω αυτό πριν πω. Μας έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση. Ναι. Μια χαρά όλοι. Ναι, τέλεια. Γιατί το έκοψε? Η κυρία Ματσούκα δεν ήταν πολύ χαρούμενη με τις ερωτήσεις. Εντάξει, λογικό είναι. Κάποιες ερωτήσεις δεν αρέσουν, γιατί είναι και μια πρεμιέρα και κάποιοι νιώθουν ότι δεν θέλουν να συζητήσουν άλλα θέματα. Ναι, αλλά δεν πρόλαβε δημοσιογράφος να ολοκληρώσει. Ναι, γιατί ήθελε να πει αυτό, λέω. Γιατί ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσε να ξαναπαντήσει, εντάξει. Τι ωραία γυναίκα παραμένει, Χριστέ μου. Και δεν έχεις και κάτι άλλο να τη ρωτήσεις όταν πριν ξεκινήσει η παράσταση? Δεν έχεις δηλαδή να τη ρωτήσεις πώς της φάνηκε η ηθοποιή κτλ. Στο ΕΜΠΑ. Θα ρωτήσεις κάτι γενικό, κάτι που σου κάνει εντύπωση, και είδαμε ότι οι περισσότεροι είχαν διάθεση να μιλήσουν ακόμη και για δύσκολα θέματα, δικαστικά ή. Ναι, η Κωνσταντινίδου, ας πούμε, εγώ εκεί θα μπορεί να έλεγα, ρε παιδιά, τώρα έχουμε έρθει σε ένα θέατρο, αφήστε, δεν θα μιλάω εγώ για τους άλλους. Για τη Ζέτα. Ναι, αλλά ήταν δεν πολύ είναι και για μένα, δεν με αφορά και άμεσα. Ακριβώς. Ναι, γιατί όμως προφανώς οι δηλώσεις που είχε κάνει σχολιάστηκαν πάρα πολύ. Μπορεί να παρερμηνεύτηκαν. Δεν τις θυμάμαι ακριβώς, φαντάζομαι δεν έχουν και το απόσπασμα τώρα και δεν είναι και τις παρούσεις. Και γι' αυτό το λόγο λέει δεν θέλω τώρα με αυτό. Και ξέρεις τι είναι και ο τρόπος. Φυσικά. Δηλαδή, άλλο να σου έρθει τρίτη ερώτηση. Κατάλαβες τι είναι? Δηλαδή, σου κάνουν ένα κομπλιμέντο, ρε παιδί μου. Σου λένε κάτι. Και άλλο να σου έρθει με την πρώτη. Λες, δεν θέλω. Κοίταξε τώρα. Και με τώρα με 15 μικρόφωνα γύρω-γύρω που είσαι λίγο πίσω. Κοίταξε, είναι κολλημένοι όλοι πίσω στην αφίσα. Το μπάνερ, ναι, νιώθεις ένα πράγμα περίεργο, λίγο αμυντικό. Θα καθότανε πρώτον. Δηλαδή θα έπαινε κατευθείαν μέσα, δεν θα καθότανε να κάνει δηλώσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Τη Δήμητρα την περιμένουμε στην εκπομπή, σωστά?
Δεν θα ρωτήσω, Δημητρά μου, μην ανησυχείς καθόλου. Σ' αγαπώ πολύ και ποτέ δεν θα σε έφερα σε δύσκολη θέση.